Τεράστιος αριθμός, παιδιά. Ναι. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χρήστο Μαυραγάνη. Είναι πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων. Ναι, ναι. Καλημέρα, κύριε Μαυραγάνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Είστε περιοχή. Έτσι, στην περιοχή. Ναι. Και γνωρίζει και την ανθρωπογεωγραφία και γνωρίζει και τι έχει γίνει. Έχουμε κάποια εξέλιξη. Είναι πράγματι, είναι αληθές αυτό που περιγράφεται, ότι υπήρξε ραντεβού μεταξύ δράστη και θύματος? Ακούστε, καταρχήν, πριν ξεκινήσω να σχολιάζουμε αυτό το τραγικό συμβάν, θέλω να εκφράσω τα θερμά μου και ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του θύματος. Και βρισκόμαστε σήμερα να συζητούμε και να σχολιάζουμε αυτό το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στο Αγρίνιο, στην περιοχή μας. Αυτό που θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές στους τηλεθεατές είναι ότι πριν 2 μήνες είχαν οδηγηθεί ο δράστης και το θύμα στο αστυνομικό τμήμα Αγρινίου, στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας, όπου ήταν η πρώτη επαφή των αστυνομικών με το θύμα και τον δράστη. Εκεί λοιπόν, από την πλευρά των αστυνομικών, έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, οι οποίες προβλέπονται στο πρωτόκολλο, όπου αφαιρέθηκαν από τον δράστη οι 2 όσα κυνηγητικά όπλα είχε νομίμως στην κατοχή του. Είχε νομίμως στην κατοχή του. Ζητήθηκε από το θύμα, εάν επιθυμεί, να της χορηγηθεί το panic button και το safe house, τα οποία πρέπει να πούμε εδώ ότι γίνανε το τελευταίο διάστημα από πλευράς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Το safe house τι είναι, να πάει σε δομή? Να πάει σε δομή. Ναι, σε κατάλημα το οποίο θα βρίσκει σε προστασία. Μαζί με τα 3 παιδιά της. Ορίστε. Μαζί με τα 3 παιδιά θα πήγαινε. Δεν σας άκουσα. Μαζί με τα 3 παιδιά της, λέω. Ναι, αν το επιθυμούσα, αν κινδύνευαν. Ναι, γιατί... Δεν νομίζω όμως ότι... Όχι, λέτε, γιατί εδώ υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. Αν η γυναίκα αυτή είναι μητέρα 3 παιδιών, τα παιδιά που θα πάνε? Φαντάζομαι. Ναι. Έχει προβλεφθεί και αυτό. Ναι. Αν το επιθυμούσα. Άρα, κύριε Μαυραγάνη, εκεί που καταλήγουμε, αυτό που μας λέτε κι εσείς, και είχαν γίνει τα πάντα, είχαν γίνει όλα. Και η γυναίκα είχε κάνει τα πάντα. Για να καταγγείλει, είχε πάει στην αστυνομία, είχαν προταθεί πράγματα. Αλλά το κακό έγινε. Αισθανόταν ότι δεν κινδύνευε, φοβάμαι. Ναι, το κακό έγινε, ναι. Αλλά η γυναίκα αυτή είχε ζητήσει προστασία. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει για να αποφευχθεί αυτό το πράγμα από την πλευρά των αρχών? Μισό λεπτό. Ναι. Από την πλευρά της αστυνομίας, όταν ερωτήθηκε αν επιθυμεί το panic button ή το safe house, είναι... Δεν επιθυμούσα να τη χορηγηθεί από την πλευρά τη αστυνομία. Δεν ήταν αυτό επάγγελμα αυτό να τη χορηγηθεί από του αστυνομικού. Ότι οι αστυνομικοί κάναν σωστά τη δουλειά του, ακολουθήσαν το πρωτόκολλο, αποστείλαν τη δικογραφία άμεσα στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα, τώρα από το Σεπτέμβριο που έλαβε χώρα το συμβάν, έω τι 15 Νοεμβρίου, που τελικά θα δικάζονταν, εάν δικάζονταν το συγκεκριμένο συμβάν, είναι ένα κενό χρόνο που απαντήσει δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς ως αστυνομικοί, αλλά πλέον η ελληνική δικαιοσύνη. Για ποιο λόγο δεν δικάστηκε άμεσα? Δεν δικάστηκε άμεσα γιατί υπάρχει μια νομική διαδικασία που λέγεται ποινική συνδιαλλαγή. Που σε πλημελήματα έρχονται σε μια επαφή ο δράστης με το θύμα για να τα βρουν εξωδικαστικά. Το οποίο ακούω θα καταργηθεί κιόλας. Και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Αλλά ξέρετε, επειδή το ακούω όπως το διατυπώνεται, δεν είναι θέμα αν φταίει η αστυνομία ή η δικαιοσύνη εδώ. Ναι. Εδώ είναι συνολικό το πράγμα. Όχι, καταλαβαίνω ότι αμήνεστε λίγο, κύριε Μαυραγάνη. Δεν λέει κανείς τη θεία αστυνομία. Δεν αμήνομαι. Δεν λέει κανείς τη θεία αστυνομία. Όχι, αυτά όχι, είναι, όχι. Είναι 13 γυναικοκτονίες το 2024. Είναι μεγάλο, δεν ξέρω ποια είναι η φόρμουλα που μπορεί να βρεθεί να προστατεύονται με έναν τρόπο αυτές οι γυναίκες. Ακούστε να δείτε. Γιατί όπως, καταρχήν δεν αμήνομαι. Σας μεταφέρω. Μεταφέρω καταρχήν στους τηλεθεατές σας. Ακριβώς ότι... Τι μπορούσε να γίνει, κύριε Μαυραγάνη? Τι μπορούσε να γίνει, ακριβώς αυτό. Αυτό ρωτάει Παναγιώτης. Τι μπορούσε να γίνει? Καταρχήν, το πιο επικίνδυνο σε όλο αυτό είναι ότι αν είναι ένα θέμα καταρχήν κοινωνικό, βαθύτερα κοινωνικό ζήτημα. Εννοείται. Προφανώς. Έχετε δίκιο. Το οποίο οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να νομοθετήσουν για να δώσουν τις απαντήσεις. Ο Έλληνας και η Ελληνίδα αστυνομικός. Και γενικότερα το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, σαν να συνδικαλιστείς εμείς, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι οι αστυνομικοί έκαναν αυτό το οποίο προβλέπεται πάνω στην νομοθεσία η οποία υπάρχει. Ναι, ωραία. Ξέρετε τι μπορούσε να γίνει, πείτε μας. Θα σας πω κάτι, κύριε Μαυραγάνη. Έχετε δίκιο. Ο τύπος ακολουθήθηκε. Ναι. Δεν λέει κανείς όχι. Ακολουθήθηκε. Δεν είπε κάποιος ότι δεν έκανε τίποτα, τέλος πάντων, γι' αυτό.
Το ερώτημα είναι το τρόπος. Το κακό είναι ότι και η γυναίκα έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Όχι, ο τρόπος για να πιστεί ένα θύμα, γιατί είναι γνωστό ότι τα θύματα ενδογενειακής βίας είναι πολύ δύσκολο και να φύγουν από το σπίτι τους. Πολύ δύσκολο να το καταγγείλουν, αλλά αν κάνουν το πρώτο βήμα, είναι δύσκολο να πιστούν ότι κινδυνεύουν. Αυτός εδώ, είναι... λοιπόν, πρέπει εδώ, να βρεθεί ένας τρόπος πάνω σε αυτό. Εδώ λοιπόν, σωστά αναφέρεται ότι έχουν γίνει 13 γυναικοκτονίες, ανθρωποκτονίες από το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Εδώ αυτό το οποίο ρωτάτε εμένα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχει γίνει από πλευράς της κοινωνίας, της πολιτείας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, χρειάζεται να υπάρχει σε κάθε γραφείο ενδοικογενειακής βίας, σε κάθε αστυνομική διεύθυνση, ένας ψυχολόγος ή ένας παιδοψυχολόγος, ένας ψυχολόγος εγώ θα πω, ο οποίος να είναι παρουσία του αστυνομικού κάνοντας ανακριτικά του καθήκοντα και να μπορεί στο τέλος αυτού του διαλόγου να παράσκει πραγματικά αυτά τα οποία μου αναφέρατε. Γιατί εδώ καλείται ο Έλληνας και η Ελληνίδα αστυνομικός, πέρα από τα ανακριτικά του καθήκοντα σαν αστυνομικός, να κάνει και τον ψυχολόγο. Κύριε Μαυραγάνη, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ακούστε με λίγο. Ιδανικά θα έπρεπε. Ιδανικά θα έπρεπε. Είναι πολύ, πολύ ιδανικό, αλλά λείπουν άλλα πράγματα. Δεν είναι θέμα πολύ ιδανικό. Ναι. Δεν θέμα πολύ. Μου ζητήσατε να σας πω τι άλλο θα βοηθούσε και σας το κάνω. Ναι. Από εκεί πέρα. Κύριε Μαυραγάνη. Είναι ιδανικό ή όχι, σας λέω και πάλι. Το ακούμε αυτό που λέτε. Το ακούμε αυτό που λέτε. Σήμερα σας σταματάει κάποιος στο Αγρίνιο, κύριε Μαυραγάνη, και λέει γιατί πήγε στραβά, γιατί το κορίτσι το χάσαμε. Τι θα πείτε, τι λέτε εσείς. Φταίει δικαιοσύνη, θα πείτε. Ακούστε να δείτε. Εγώ αυτό το οποίο θα σας πω είναι ξεκάθαρο, θα σας το πω εξ αρχής. Ναι. Ότι από την πλευρά τους οι αστυνομικοί έκαναν αυτό το οποίο προβλέπεται να κάνουν. Από εκεί και πέρα, εάν επιζητεί. Το πρόβλημα, σας λέω και πάλι, είναι βαθύτερα κοινωνικό πρόβλημα. Είναι θέμα οικογένειας, είναι θέμα σχολείων, είναι θέμα αρχών γενικότερα. Όταν ένας άνθρωπος ο οποίος φτάνει σε ένα σημείο να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή ενός συνανθρώπου του και εν προκειμένου μιας μητέρας τριών παιδιών, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα δεν νομίζω ότι θεωρεί κάποιος ότι ένας άνθρωπος που αφαιρεί τη ζωή έχει σώα στα φρένα. Εγώ έτσι πιστεύω. Σώα στα φρένα θα έχει, γιατί με την έννοια του... Με την έννοια, δεν θεωρώ ότι ένας που αφαιρεί τη ζωή είναι φυσιολογικός να είναι... Θα σας πω κάτι, κύριε Μαυραγάνη. Κάτι ταπεινή μου γνώμη και εμένα, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αφαιρεί μια ζωή έχει μια διαταραχή προεμφανή, έτσι. Ναι. Προφανώς δεν μπορεί έτσι να φτάσει να σκοτώνει έναν άνθρωπο. Το οποίο. Νομικά δεν είναι το ίδιο, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα. Δεν σημαίνει ότι αυτός δεν έχει καταλογισμό, δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Να το εξηγούμε αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι. Όχι, όχι. Να το εξηγούμε αυτό. Δεύτερον. Δεν αναφέρθηκα ότι δεν ξέρει τι κάνει. Σας λέω ότι. Όταν πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, η πρώτη επαφή που ήταν με τους αστυνομικούς το Σεπτέμβριο, εάν για παράδειγμα υπήρχε εκεί ψυχολόγος, ο οποίος θα άκουγε τις καταθέσεις και τις συζητήσεις ανάμεσα στον αστυνομικό και το θύμα, θα μπορούσε κάλλιστα να παρέχει αυτά τα οποία αναφέρατε πριν, έτσι ώστε ίσως να έχει αποφευχθεί αυτή η ανθρωποκτονία. Θεωρείτε ότι υπάρχει μιμητισμός και ότι υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς όπως βλέπουμε σε όλες τις γυναικοκτονίες. Θεωρείτε ότι υπάρχει και το φαινόμενο του μιμητισμού. Δηλαδή κάποιοι, επειδή ακριβώς είναι ένα πράγμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα, το βλέπουμε να γίνεται, κάποιοι ακολουθούν αυτό το δρόμο, κάποιοι δράστες ενδεχομένως. Ακούστε να δείτε. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα, όπως είπα, ένα βαθύτερο πρόβλημα στην κοινωνία μας. Εκεί θα πρέπει να σταθούμε. Εντάξει. Δεν πρέπει να σταθούμε αν υπάρχει μιμητισμός ή όχι. Αυτό είναι θέμα που μου λέτε ότι αν κάποιος που βλέπει να γίνεται μια ανθρωποκτονία, αν πάει και ο ίδιος και μιμείται και κάνει το ίδιο αξιόπινο πράγμα. Αυτό μιμητισμός, αυτό λέω. Ναι, αυτό το οποίο λέτε δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι θα πρέπει η πολιτεία να σταθεί και στην κοινωνία και στην οικογένεια και στα σχολεία και εκεί να κοιτάξει πραγματικά τα προβλήματα. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Λοιπόν. Ως πολίτης κιόλας αυτής της χώρας. Μάλιστα, κύριε Μαυραγάνη. Να είστε καλά. Κύριε Μαυραγάνη, ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα. Κύριε Μαυραγάνη, πρόεδρος της Δημοτικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας είναι η περιοχή.